Λοιπόν, γιατί δηλαδή η Αγία Βαρβάρα είναι τόσο έντονη. Θα σα πω τι έγινε. Ένα έτο απική, α πούμε, να το πω. Το πρώτο καιρό, αυτοί που έρχονταν οι πρόγονοι μα από την Κρήτη, που πηγαίνανε αναγκαστικά, γιατί μόνο καλά πηγαίνανε στον Πειραιά. Στον Πειραιά λοιπόν υπήρχε ένα κτίριο κληροδότημα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο στην ουσία συγκέντρωνε την πρώτη πηγή, έτσι, ανεφοδιασμού των Κρητών. Δηλαδή από εκεί ξεκινούσαν όλοι. Και λέγανε θα μείνει εδώ, θα μείνει εκεί, βρίσκανε εκεί του τόπου να μείνουν. Σιγά σιγά όμω αρχίσανε και πηγαίνανε προ τα ενδότερα. Ποια ήταν ενδότερα, ο Κορυδαλό, η Αγία Βαρβάρα, το Μοσχάτο, γύρω-γύρω περιοχέ του Πειραιά. Πολύ μετά αρχίσανε και πηγαίνανε σε άλλε περιοχέ και γινόντουσαν νηστείε. Βέβαια την εποχή για την οποία μιλάμε ήταν ο χωράφι. Δεν υπήρχε οικισμό. Υπήρχαν μόνο κάποιες κοινότητες, μεμονωμένα σπίτια. Η Αγία Μαρίνα, η Αγία Βαρβάρα, το Λιούμι, κάποιες τέτοιες περιοχές. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να πισόταν. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί είχαν κάποια μορφή συγγένειας μεταξύ τους. Και όταν δεν είχαν συγγένεια, την αποκτούσαν. Είτε παντρεύοντας ο ένας τον άλλον, είτε με κουμπαριές, με διάφορα τέτοια καταστάσεις. Η Αγία Βαρβάρα λοιπόν έχει το εξής πλεονέκτημα. Είναι πολύ κοντά στο Πειραιά, άρα είχαν όλοι την πεποίθηση ότι θα φύγω, προσωρινά είμαι εδώ, θα ξαναπάω κάτω. Έτσι. Και βέβαια ήταν και πήγε πολύ κοντά στην Αθήνα. Αυτά τα σήματα δεν είναι τόσο μακριά, είναι 20 λεπτά. Όλο αυτό το. Δεν ήταν η περιοχή. Δεν ήταν οικοδομημένη.